νίκαστη σε ψευδέσει κάθε εναντίον δωρουμένος και τόσον Πιλάτων δια του σταυρού σου πολύπευμα στον σόντορ αιώναξιου σημαστήσον Θεοτόν και Παρθένε παρορώστα τα πλημελήματα. Να έχετε υγεία, να έχετε χαρά στη ζωή σας, να έχετε όλη την ευλογία και την χάρη του Θεού που είναι πάρα πολύ δυνατά μέσα προκειμένου να πετύχουμε αυτή την πρόοδο. Μαζί με αυτές τις ευχές μου που γίνονται καθημερινές προσευχές και που αυτές οι ευχές σήμερα θα τις ακούσετε και από τους εκπροσώπους εδώ της παιδείας, τους αγαπητούς μου εκπαιδευτικούς που πραγματικά είναι επίλεκτα στελέχη εδώ της επαρχίας μας και σας προσφέρω όλο τους τον εαυτό προκειμένου να διατρέψετε στην παιδεία από τους γονείς σας, από τους προάρχοντες του τόπου μας, θα ήθελα να σας μεταφέρω κι εγώ μια συμβουλή η οποία είναι πολύτιμη για τη ζωή όλων μας. Δεν είναι δική μου, προέρχεται από τον Μεγάλο Πατέρα της Εκκλησίας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Λέει, στη ζωή μας πρέπει να χρησιμοποιούμε τι, το διάλογο. Με το διάλογο κατορθώνουμε πολλά πράγματα. Τι σημαίνει διάλογος? Διάλογος με το Θεό. Διαλέγουμε με το Θεό. Συνομιλώ με το Θεό. Διάλογος με τον εαυτό μου. Γνωρίζω τον εαυτό μου. Το γνώθεις αυτόν τον αρχαίο. Διάλογος με τον άλλον, με τον πλησίον μου. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα στη ζωή μας εάν στο πρόσωπο του άλλου δεν δούμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτόν λοιπόν τον διάλογο να χρησιμοποιήσετε μαζί με όλα εκείνα τα οποία θα σας προσφέρει σήμερα η παιδεία μας. Καλή χρονιά, παιδιά μου. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας. Εύχομαι η νέα σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, γεμάτη υγεία και να αποδιώκουμε τη χαρά. Θέλω να ξέρετε ότι οι πιο καλές σχέσεις που αντέχουν στον χρόνο είναι οι σχέσεις, γλυκές σχέσεις που θα δημιουργήσετε μεταξύ σας. Επιτρέψτε μου να κάνω δύο παρενέσεις, να πούμε όλοι μαζί όχι στη βία. Να αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα μεταξύ μας, με οποιαδήποτε χαρακτηριστικά είναι. Να επιδιώξουμε την αρμονία γενικότερα στις σχέσεις. Άλλη μια παρένεση είναι να βλέπουμε γενικότερα, μια και ζούμε στην εποχή της πληροφορίας που δεν έχει σύνορα και διαχέεται, να έχουμε διάκριση. Και θα έχουμε διάκριση όταν επιστρατεύουμε τη λογική. Τέλος, αντισταθείτε στα κακώς κείμενα με ευγένεια και να ξέρετε ότι το καλό αντιμετωπίζεται με το καλό, αλλά και το κακό πάλι με το καλό αντιμετωπίζεται. Τέλος, κάντε όνειρα, καταγράψτε στο υποσυνείδητο και με τη δημιουργική προσπάθεια είναι βέβαιο ότι θα γίνουν πράξεις στο μέλλον. Τέλος, σημειώνω ότι στη δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η πατρίδα μας τα τελευταία, θα έλεγα, 10 χρόνια περίπου, πρέπει να συγχαρούμε και να καταλάβουμε την εκπαιδευτική κοινότητα, όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί με πολλές προσωπικές θυσίες έχουν κρατήσει το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα εκεί που το αξίζει. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Να ξεκινήσω από κάποια λόγια της Ευαδμιωτάτου. Και επειδή ήμασταν σε πολλούς αγιασμούς μαζί, αυτό που είπε στα παιδιά είναι δύο πράγματα. Ενότητα και διάλογο. Αυτό που θέλω να σας πω, αγαπητοί μαθητές, είναι ότι είστε σε μια βαθμίδα εκπαίδευσης λίγο πριν την εισαγωγή σας στις ανώτατες σχολές της χώρας. Αυτό που πλέον βιώνω και ζω, το βιώνω γιατί πέρα από βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμερα παραβρίσκομαι και ως μητέρα ενός από εσάς, ότι οι αγωνίες σας και οι προσπάθειές σας, να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, να γίνουν πραγματικότητα. Και θέλω να σας δώσω μια συμβουλή. Να ξέρετε
ξέρετε ότι στη ζωή μας, ακόμα και στην εκπαίδευση, αυτός που αγωνίζεται, που βάζει στόχους, καταφέρνει και γίνεται καλύτερος. Και όλοι εμείς, οι γονείς σας, οι εκπαιδευτικοί των τριών λυκείων, όλο το εκπαιδευτικό σύστημα, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Θέλω λοιπόν μια χάρη, όλοι εσείς, να χειροκροτήσετε τους εκπαιδευτικούς σας. Με κόπο προσπαθούμε να μεταλαμβανεύσουμε, να σας μεταλαμβανεύσουμε γνώσεις, αξίες, για να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Είστε καλύτεροι άνθρωποι, μπορείτε να είστε. Η επόμενη γενιά, η γενιά λοιπόν αυτή που θα μας κάνει την Ελλάδα περήφανος. Όλους εμάς, γιατί μπορείτε να γίνετε καλύτεροι από τους προηγούμενους και να πετύχετε πράγματα. Και να κάνουμε την Ελλάδα μας αυτή που ονειρευόμαστε όλοι. Και θα μοιραστώ ακόμα ένα βίωμα μαζί μου. Ένας συμμαθητής σας μου λέει, διάβαζα αρχαία και ιστορία και ανακάλυψα πόσο μπροστά ήταν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Το αντιλαμβάνεστε. Οι αρχαίοι Έλληνες πόσο μπροστά ήταν για την εποχή τους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το έχουμε ως εφόδιο. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι ήταν πολύ μπροστά. Μπορούμε να τους ξεπεράσουμε. Να είστε καλά, καλή δημιουργική σχολική χρονιά με υγεία, πίστη στα ιδανικά της πατρίδας μας. Καλημέρα και από ένα παιδιά. Να δούμε τις ευχές μου για καλή χρονιά, καλή πρόοδο. Να καλωσορίσουμε την πρώτη τάξη που έρχεται σε ένα καινούργιο σχολείο. Ένα σχολείο το οποίο, όπως και για τους υπόλοιπους, θα καθορίζει το μέλλον της αυτή την κοινωνία. Το μέλλον σας. Θέλω να έχετε στόχους στη ζωή. Θέλω να έχετε στόχους και να τους κυνηγάτε. Μην ξεχνάμε ότι η τρίτη τάξη θα κληθεί να δώσει εξετάσεις για να μπει στα ανώτερα παιδευτικά ιδρύματα. Και πάνω εκεί πρέπει να δουλέψουν όλοι, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, πάνω απ' όλα, γιατί αυτοί τα τραβάνε όλοι. Θέλω καταρχήν να έχετε σεβασμό. Πρώτα στον εαυτό σας. Αν δεν έχουμε σεβασμό στον εαυτό μας, δεν μπορούμε να υπολογίσουμε τους γύρω μας. Δεν μπορούμε να σεβαστούμε τους εκπαιδευτικούς μας και θεωρώ βέβαια ότι το σεβασμό στους γονείς τον έχετε. Θα σας ευχηθώ καλή χρονιά και θα σας ευχηθήσω να έχετε ψηλά τη σημαία, την ιστορία και το όνομα της πατρίδας μας. Διότι είστε αυτοί οι οποίοι θα συνεχίζετε μετά από εμάς αυτή την πατρίδα. Καλή χρονιά, υγεία σε όλους. Αλλά σταθώ σε μια λύση του Ευαγγελίου που αφορά και το bullying και τη συμπεριφορά σου γενικά. Όμισης, εταίρο μη πείσεις. Σε απλά λόγια για εσάς, αυτό που δεν θέλει να σου κάνουν οι άλλοι ή το κάνεις εσύ στον ικανό σου. Κάποιος λοιπόν που σέβεται τον εαυτό του δεν θα κάνει ποτέ στον ικανό του αυτό που δεν θα ήθελα να του κάνει. Καλή χρονιά. Αγαπητά μας παιδιά, σεβασμιότατε, εγγενεί άρχοντες αυτού εδώ του τόπου. Είναι ξεχωριστή η τιμή για μένα όταν είστε εκπαιδευτές των σχολείων διαστόματος της αγαπητής συναδέλφου και διευθύντρια του πρώτου γέρου κυρία Ευαγγέλου. Με κάλεσαν ω συνταξιούχο πλέον εκπαιδευτικό και βέβαιος διευθύντρια εκπαίδευσης να παρευρεθώ. Είναι ιδιαίτερη συγκίνησή μου σήμερα, αλλά και η τιμή που μου έκαναν οι συνάδελφοί μου και τους ευχαριστώ, καθώς και εσείς τα παιδιά, η νέα γενιά αυτού του τόπου. Θα ξεκινήσουμε μια διαπίστωση, παιδιά μου. Σε αυτήν εδώ τη σχολική αυλή, σε αυτή τη μεγάλη σχολική αυλή, θα εξακολουθεί να χτυπά δυνατά και όμορφα ό,τι πιο ωραίο έχει να παρουσιάσει αυτός ο τόπος, τα παιδιά μας, εσείς. Σας εύχομαι λοιπόν από καρδιάς υγεία, προκοπή και πρόοδο. Και σε αυτό το σημείο έχοντας εσάς μπροστά μου, τους σημερινούς μαθητές, μετά από 37 ολόκληρα χρόνια, είτε στην τάξη, είτε σε θέση ευθύνης, θα σας εκμυστηρευτώ από βάθους καρδιάς ένα μυστικό. Υπήρξατε πάντα για μένα, μα και για όλους τους παιδιτικούς, η ανεξάρτητη πηγή δύναμης, αγάπης και έμπνευσης. Σας ευχαριστώ που
που δώσατε ουσία και περιεχόμενο σε αυτά τα 37 εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά χρόνια του έργου μου, της δουλειάς μου, της ζωής μου. Υγεία, προκοπή και ευλογία του δύο παιδιά μου. Σας ευχαριστώ. Μια χρονιά που ευχόμαστε να είναι γεμάτη υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας, δημιουργία, ελπίδα και αισιοδοξία. Όλοι εμείς βρισκόμαστε από την έναρξη της σχολικής χρονιάς δίπλα σας για να στηρίξουμε τις προσπάθειές σας, να σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε τυχόν εμπόδια και δυσκολίες, έτσι ώστε στο τέλος να φτάσετε στην επίτευξη των στόχων σας και στην εκπλήρωση των προσδοκιών σας. Καλή χρονιά σε όλους, παιδιά!